φίλοι, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στα στούντιο του Orpheus Web TV. Είμαι ο Νίκος Χατζόπουλος και στην εκπομπή Διαδράσεις. Σημερινό θέμα της εκπομπής μας είναι η τέχνη της αλλουργίας χθες και σήμερα. Μιλάμε για άλλη μια τέχνη του μακρινού παρελθόντος, η οποία με τα βία πλέον φτάνει στις μέρες μας. Σημερινός καλεσμένος της εκπομπής μας, ο κύριος Χρήστος Κυριακόπουλος, υποψήφιος βουλευτής με τον Πολιτικό Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης. Καλησπέρα, κύριε Κυριακόπουλε. Καλησπέρα, κύριε Χατζόπουλε. Σας ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση και την τιμή να βρισκόμαστε στα στούντιο του Web TV Orpheus. Και η τιμή δική μας επίσης. Κύριε Κυριακόπουλε, άλλο ένα θέμα που αφορά τις τέχνες του παρελθόντος θα συζητήσουμε σήμερα μαζί. Πείτε μας κάποια λόγια γύρω από την συγκεκριμένη τέχνη. Η αλλουργία, λοιπόν, οι δημιουργοί θερμαίνουν το γυαλί και στη συνέχεια το επεξεργάζονται με μια ιδιαίτερη τεχνική για να του δώσουν την εμπορική του όψη. Ένα ακατέργαστο άχρωμο γυαλί παίρνει διαστάσεις τέχνης. Μετατρέπεται έτσι σε έναν γυάλινο διακοσμητικό υψηλών προδιαγραφών και αισθητικής. Η ικανότητα των καλλιτεχνών θα μπορούσε να μετατρέψει τη σκέψη ή τις ανάγκες ενός καταναλωτή σε ένα έργο τέχνης. Μια υψηλή ειδικευμένη τεχνική, όταν πρόκειται για χειροποίητα προϊόντα, με απαράμιλης τεχνογνωσίας, ένα επεξεργασμένο υλικό στον κλάδο της μεταποίησης που θα μπορούσε να διακοσμήσει είτε οικιακούς χώρους είτε επαγγελματικούς. Η αλλουργία ως πρώτη της ύλη έχει την άμμο, κύριε Χατζόπουλε, η οποία σε καμίνια θερμαίνεται, λιώνει, ρευστοποιείται, είναι ο κατάλληλότερος όρος, ώστε να μπορούν να το επεξεργαστούν σαν υλικό σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Έχει, θα λέγαμε, είχε τουλάχιστον μια τεράστια εφαρμογή το γυαλί σε πολλούς τομείς, από συσκευασίες τροφίμων, αναψυκτικών μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι, φαρμάκων. Από πολύ παλιά πίσω στον χρόνο, χιλιάδες χρόνια πίσω, φαίνεται ότι οι άνθρωποι που υπήρξαν πριν από εμάς είχαν συνειδητοποιήσει, είχαν διαπιστώσει ότι είναι ένα καθαρό υλικό, πρόκειται για ένα καθαρό υλικό της φύσης, το οποίο δεν αφήνει και πολλά περιθώρια σε λοιμώξεις και δεν γνωρίζουμε με σαφήνεια αν ξέραν τότε για τα μικρόβια και από ό,τι φαίνεται μια χαρά ξέρανε, μάλλον σήμερα δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Η αλλουργία σήμερα στην Ελλάδα που βρίσκεται, κύριε Γιακούβλε? Η αλλουργία στην Ελλάδα είναι μια ερώτηση πρόκληση, θα έλεγα, διότι θα αναφερθώ στην βιομηχανική εταιρεία Γιούλα, η οποία αποτελεί άλλο ένα λουκέτο στην περίοδο 16-19. Στο βωμό της κρίσης, δηλαδή. Στο βωμό της κρίσης, στον ωκεανό της οικονομικής αβεβαιότητας του επιχειρήν, των ελληνικών επιχειρήσεων. Η Γιούλα ουσιαστικά εξαγοράστηκε. Τώρα λέει μοιάζει να σταμάτησε πριν 2,5 χρόνια και το δημοσίευμα είναι του 2019, Φεβρουάριο του 2019. Πριν 2,5 χρόνια σταμάτησε το ρολόι όταν έκλεισε το deal για το πολυτήριο της Γιούλα, μιας από τις πιο ιστορικές αλλουργίες της χώρας, στην πορτογαλική BA Vidro. Αυτή ήταν η κατάληξη μιας μεγάλης πορείας που ξεκίνησε από το 1947, όταν τα αδέλφια Κυριάκος και Ιωάννης Βουλγαράκης ίδρυσαν την εταιρεία με κύρια δραστηριότητα την παραγωγή γυάλινων χειροποίητων επιτραπέζιων ειδών. Η Γιούλα, στο πέρασμα των δεκαετιών, έγινε leader της ελληνικής αγοράς και επεκτάθηκε εκτός συνόρων σε Βουλγαρία, Ρουμανία και Ουκρανία. Η λέλαπα της κρίσης, όπως προείπαμε, σε συνδυασμό με το υπέρογκο ενεργειακό κόστος,
οδήγησαν την εταιρεία σε αδιέξοδο. Είναι χαρακτηριστικό το επεισόδιο του 2013, όταν ο Ευάγγελος Βουλγαράκης έθεσε το ζήτημα του ενεργειακού κόστους στο τότε εκπρόσωπο του ΔΝΤ, Μπάρμπαρα Τρά, και αυτός τον Μπομπ Τρά, με συγχωρείτε, και αυτός τον προέτρεψε να μεταφέρει το εργοστάσιο στα Βαλκάνια, προκαλώντας σεισμικές αντιδράσεις. Τελικά δεν μεταφέρθηκε η μονάδα, αλλά η ιδιοκτησία ολόκληρου του ομίλου, έναντι τιμήματος περί τα 500 εκατομμύρια, των οποίων 435 εκατομμύρια αφορούσαν την αποπληρωμή των δανείων της επιχείρησης. Μιλάμε για άλλη μια εταιρεία τεραστίων διαστάσεων, ελληνική, η οποία κατρακύλησε στο πομό της κρίσης που ζούμε όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή μου θυμίζει πάρα πολύ την κατάληξη της Ζόλα, του Καζεφτάκη. Ακριβώς. Τελικά, όπου με ένα... τελικά τι συμβαίνει στη χώρα. Με ένα κράτος-κράτος, στην κυριολεξία του, αυτές οι επιχειρήσεις σώζονται, κρατούνται. Όχι μόνο σώζονται, τους δίνεται και βοήθεια. Ναι, βοηθούνται και... Τι μπορούμε να συμβάνουμε από όλα αυτά. Και πολλές φορές με άτοκο δανεισμό. Ναι. Το ελληνικό εργοστάσιο ήταν ένα από αυτά που πέρασαν στα χέρια των Πορτογάλων και το οποίο παραγωγικά λειτουργεί κατά τα όλα τα άλλα, όμως βρίσκεται under construction, δηλαδή υπό κατασκευή, χωρίς ενεργής ιστοσελίδα καν και χωρίς κανένα άλλο προσβάσιμο στοιχείο. Είναι αυτό ενδεικτικό για τη σημασία που αποδίδουν οι νέες ιδιοκτήτες στην εγχώρια αγορά? Το σίγουρο είναι ότι από τα τέλη του 2016 που η Βιντρό εξαγόρασε τη Γιούλα, ο Πορτογαλικός Όμιλος, το υπογραμμίζουμε αυτό, εκτοξεύθηκε με τις πωλήσεις του να φτάνουν την επόμενη χρονιά στα 803,9 εκατομμύρια ευρώ από τα 581,5 εκατομμύρια ευρώ που είχε στο παρελθόν, μέχρι πρωτίστως, και όπως σημειώνεται στις οικονομικές του καταστάσεις, η απόκτηση του Γιούλα Group πρόσθεσε 4 νέα εργοστάσια σε 3 χώρες, την Ελλάδα, 2 στη Βουλγαρία, Σόφια και Πλόβντιβ και τη Ρουμανία, με αποτέλεσμα ο ομίλος να μπορεί να παράγει πάνω από 20 εκατομμύρια μονάδες καθημερινά. Μεταπηδώ σε ένα άλλο δημοσίευμα. Αλλάζουν οι παίκτες, η αλλουργία, οικιακό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό. Σε γενικές γραμμές μας ενημερώνει για την ίδια κατάσταση ακριβώς, αν και είναι του 2016, νωρίτερα, 13 Οκτωβρίου. Λοιπόν, είναι σημαντικό να αναφέρω, όπως τονίζεται από γνώστες της αγοράς, η κίνηση αυτή είναι αποτέλεσμα της αδυναμίας της ελληνικής εταιρείας να ανταγωνιστεί δυνατές μονάδες ιαλουργίας και παραγωγής μπουκαλιών υψηλής ποιότητας στη Γαλλία και την Τουρκία. Σε συνδυασμό με το ζωφερό ελληνικό επιχειρησιακό περιβάλλον που πνίγει κάθε παραγωγική διαδικασία. Κύριε Χατζόπουλε, η Γιούλα δημιουργήθηκε πριν από 70 χρόνια από τα αδέλφια Βουλγαράκη, όπως προείπαμε, αποτελώντας μία από τις 50 συνολικά επιχειρήσεις που ασχολούνταν με την παραγωγή χειροποίητου φυσικού γυαλιού τότε στην Ελλάδα. Κατήχε 7 μονάδες παραγωγής με δυνατότητα ετήσιας παραγωγής πάνω από 2 δισεκατομμύρια τεμάχια προϊόντων συσκευασίας, 125 εκατομμύρια τεμάχια επιτραπέζιων προϊόντων, ποτήρια, κανάτες κλπ. Σταχτοδοχεία, 52.000 τόνους φαρμακευτικό γυαλί, πολύ ιδιαίτερο, απολυμασμένο κτλ. Και 650.000 τετραγωνικά μέτρα διακοσμητικό τζάμι, χρήσεις όπως εκκλησίες κλπ. Γαλάζιο, κόκκινο, χρωματισμένο κατά τη διαδικασία της της υλοποίησης, δηλαδή όσο είναι ρευστό. Μιλάμε για υπερπαραγωγές και τελικά αυτή η εταιρεία δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστου. Λόγω του δανεισμού. Και ξεκάθαρα. Και λόγω του δανεισμού. Αποπληρωμή δανείων. Άκρος υγιεινή επιχείρηση. Όπως και τόσες άλλες που πήγαμε. Με συγχωρείτε, μεγάλο λάθος. Άκρος υγιής επιχείρηση. Θα μπορούσε καλύτερα να είναι παρούσα στην Ελλάδα το 2022 και να βαίνει για το 2030. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι εκτός από το κλείσιμο των εταιριών,
μένουν και κάποιες χιλιάδες ανθρώπων άνεργοι, έτσι. Ναι, αυτό συνέβη. Συνέβη. Οικογένειες, παιδιά. Και εδώ παρατηρούμε και κάτι άλλο. Δηλαδή πρέπει να... Όνειρα κρεμασμένα στα μανταλάκια, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Ναι. Κάποια τέκνα μπορεί να ήταν ήδη στο πρώτο, δεύτερο, τρίτο έτος σπουδών, μεταπτυχιακά, όπου με το που μένετε εσείς ανεργούς, πάβετε να χρηματοδοτείτε αυτήν την όθηση και επιστρέφουν πίσω στο σπίτι και πιάνουν μια δουλειά, οποιαδήποτε δουλειά. Με τα όνειρά τους στα πέταλα. Τελικά, οτιδήποτε αφορά μέσα τον εσωτερικό χώρο της Ελλάδος, διαπιστώνουμε ότι δεν μπορεί τίποτα να ανελήφθει, έτσι. Και το βλέπουμε και από τους Έλληνες στο εξωτερικό, ας πούμε, που βρίσκουν ένα λιγότερο άδικο, θα λέγαμε, περιβάλλον, όπου μπορούν και δημιουργούν και προχωρούν, έτσι, κύριε Κυριακό. Mm. Αντιθέτως, εδώ στον ελληνικό χώρο, τελικά διαπιστώνουμε ότι κάποιοι φοβόνται, ας πούμε, θεωρώ εγώ, τους Τούρκους, αλλά τελικά, μάλλον θα έπρεπε να εστιάσουν μέσα στη Βουλή. Θεός είναι εντός των μιλών, των συνόρων. Εμείς ευθαρσούς οι υποψήφιοι βουλευτές με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, με εκλεγμένο πρόεδρο τον Αρτέμιο Σόρα, το λέμε ευθαρσούς, μιλάμε για ανθεληνικές κυβερνήσεις. Μας δεν μας απασχολεί αν είναι Έλληνες ή όχι. Βλέπουμε όμως από τα έργα τους, από τις πράξεις τους, ότι δεν δρούν για τα συμφέροντα και της χώρας, η οποία είναι μια χώρα με αγώνες, με τεράστια ιστορία στο παρελθόν της, στο παρελθόν και στο παρόν της, και στους Έλληνες πολίτες. Και με τόνου αίματος στο βωμό της ελευθερίας. Και σε αυτό αγώνες το σημείο... Αγώνες για την ελευθερία, αγώνες. Σε αυτό το σημείο θα βάλουμε μια ανατελεία. Φίλες και φίλοι, θα πάμε σε μια μικρή διακοπή και σε λιγάκι πάλι μαζί σας. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο μοίησης στη γνώση και στην αλήθεια ήρθε στην κατοχή κάθε Έλληνα ανθρώπου από τον δημιουργό του Αρτέμι Σόρα. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο που μέσα από τις τρεις θεματικές του ενότητες αποκαλύπτονται και αποδεικνύονται τεράστια μυστικά της ίδιας της οντολογίας, του σκοπού της ύπαρξης και του σχεδίου της δημιουργίας των Έλληνα ανθρώπων. Μυστικά που οι αποστάτες, δυνάστες των ανθρώπων, κρατούν κλειδωμένα για να μην βγει ποτέ ο άνθρωπος από το λίθαργο της αμάθειας και του ψεύδους. Μελετώντας αυτό το ιερό, ελάνιο κείμενο, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί, να διαπιστώσει και να κατανοήσει το παρόν και το ολικό παρόν, όπου είναι τα πάντα, διότι όλα και τα πάντα δημιουργούνται στο παρόν, όπου το ίδιο το παρόν είναι η ίδια η πανίερη μοναδική θεία δημιουργή Α. Παράγγειλε τώρα στα τηλέφωνα 216-898-10 και 690-9969-698 ή ηλεκτρονικά στο www.kosmotheasi.com. Φίλες και φίλοι, και πάλι εδώ μαζί σας από τις ενότητες του Fast Web TV, να συνεχίσουμε την όμορφη κουβέντα μας με τον κύριο Κυριακόπουλο. Κύριε Κυριακόπουλε, θέλω να επιμείνω λιγάκι στο συγκεκριμένο και στις προηγούμενες ερώτησεις που αφορά την αλλουργία στη χώρα μας, στο σπίτι μας, με λίγα λόγια. Όπως είπατε και εσείς πριν, μία από τις πιο μεγάλες εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνταν ακόμα και στο εξωτερικό, έβαλε λουκέτο. Πείτε μας, ποια είναι η συνέχεια. Η συνέχεια, βλέπουμε ότι η Ελλάδα αποτελεί επί του παρόντος, δεν αποτελεί εξαίρεση, αποτελεί άλλη μια αράδα στην ατελείωτη λίστα κρατών που από κάποια όμορφη περίοδο, όμορφα χρόνια που το γυαλί κυριαρχούσε στο επισιτιστικό κομμάτι, δηλαδή στο ρόφημα, στο φαγητό, για την συσκευασία αυτών. Θα θυμούνται οι παλιότεροι ότι οι γονείς μας, οι παππούδες μας ήταν συνδρομητές και λαμβάνανε γάλα στην πόρτα του σπιτιού τους καθημερινά, όπως και την εφημερίδα τους. Μα προλάβαμε και εμείς εξάλλου, αναψυκτικά. Ναι, έτσι. Αναψυκτικά. Ναι, σε γυάλινο μπουκάλι. Τα οποία για την Ελλάδα η πλειοψηφία παρήγονται από τη Γιούλα.
Υπάρχει ένα ζαχαροπλαστήριο στη γειτονιά που μεγάλωσα, το οποίο με μπερδεύει με την βιομηχανία διαλογίας. Είναι κάνει λογοπαίγνιο. Και έχει αντικατασταθεί από το πλαστικό. Και βλέπουμε ότι μια πράσινη ανάπτυξη του εκάστοτε κυρίου Πρωθυπουργού κυρίου Μητσοτάκη, η πράσινη ανάπτυξη που θέλει απομάκρυνση της νάιλον σακούλας, του καλαμακίου, από τον καφέ, από το ρόφημα, να αντικαταστάονται από το χαρτί. Παρ' όλα αυτά επιμένουν πολύ ογκώδη πετρελαιοειδή αντικείμενα να υπάρχουν, να περιβάλλουν τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας, όχι μόνο τα πλαστικά καπάκια από τα μπουκάλια, αλλά και interior design, δηλαδή πράγματα διακοσμητικά που έχουμε μέσα στο σπίτι μας, τα περισσότερα βιομηχανικά προϊόντα, πάνω από το 70% των υλικών τους είναι πλαστικό, από το πλυντήριό μας, το ψυγείο μας, μέχρι οτιδήποτε. Το αυτοκίνητό μας, το ταμπλό, δηλαδή έχουμε την εντύπωση ότι αποτελείται από δέρμα ζώων που θα πέφτανε πάνω μας να μας φάνε και φιλοζωικές. Είναι πλαστικά και μάλιστα στις μέρες μας πλέον ανακυκλώσιμα. Άρα λοιπόν βλέπουμε, ενώ έχουμε τη δυνατότητα να γυρίσουμε σε αρχικές πρωτογενείς παραγωγές όπως το γυαλί, ας πούμε, το οποίο είναι και υγιεινό και φυσικό αφού προέρχεται από φυσικά υλικά, εντούτοις εμένουμε στην πλαστικοποίηση, την οποία και τώρα την πλαστικοποίηση πάνε να την καταργήσουν, να επαναφέρουν το χαρτί και μάλιστα συγκεκριμένα το ανακυκλώσιμο, έτσι. Το οποίο ακόμα και χάρτινες συσκευασίες, όπως όλοι γνωρίζουμε, έχουν μια ενίσχυση από νάιλον. Το υλικό που έρχεται σε επαφή με το τρόφιμο. Δεν θα έλεγα ότι το γνωρίζουμε όλοι αυτό. Δεν θα έλεγα ότι το γνωρίζουμε όλοι. Συνεχίστε. Δεν το γνωρίζουμε καθόλου αυτό. Το τελικό υλικό, το οποίο τελικό όσον αφορά τις επιστρώσεις, αλλά είναι πρώτο σε επαφή με το τρόφιμο, με το υγρό, το αναψυκτικό, τον χυμό, το οτιδήποτε, το γάλα, το καφέ, είναι νάιλον, το οποίο μονώνει το χαρτί. Γιατί αν μου σκέψει το χαρτί, τι είναι, διαλύεται, ναι. Είναι πολυτός. Διαλύεται, οπότε θα διέρε το υγρό. Είναι τραγγελευτικά τα πράγματα, είναι οξυμόρα, είναι αστεία, όλοι αυτοί είναι αστείοι και θα το αποδείξουμε στις μέρες μας με διακυβέρνηση Ελλήνων Συνέλευσης. Όμως πριν πάμε σε αυτό το κομμάτι και να μην σας προτρέχω, η αλλουργία στην Ελλάδα είναι το στοιχείο που έχει ο Έλληνας, είτε είναι οικογενειακές μικρές επιχειρήσεις, είναι η επιμονή. Είναι εάν σου φωνάζει, εάν σου ψιθυρίζει ο γενετικός κώδικας, ακολουθείς. Βλέπουμε δηλαδή μικροεπιχειρήσεις να επιμένουν σε όλα τα νησιά της Ελλάδος, στην πλειοψηφία αυτών, με μικρά εργαστήρια, όπου βγαίνουν εξαιρετικής ποιότητας γυάλινα εργατέχνης, που είτε αφορούν την πρίκα μιας κοπέλας που παντρεύεται, είτε αφορούν την καθημερινή χρήση, είτε όμως αφορούν και τη διακόσμηση. Αυτά εν ολίγης. Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη τέχνη, είναι πρόκληση και μας χτυπάει. Μας κρούει τον κόδωνα του κινδύνου υπό εξαφάνιση. Πάνω σε αυτό το σημείο θα ήθελα να θέσω το επόμενο ερώτημά μας. Ποια θα είναι η θέση της αλλουργίας στις μέρες της Ελλήνων Συνέλευσης? Η αλλουργία θέλει, φωνάζει όπως προείπα για ένα καλό, για μια καλή διαφήμιση. Αυτή είναι εργασία των Δήμων για την Ελλήνων Πολιτεία, πρωτίστως των Δήμων, με την πλήρη συμμετοχή του κράτους, του κρατικού μηχανισμού. Λέω των Δήμων γιατί αφορά τη μεταποίηση. Το είπα στην αρχή της εκπομπής σας.
αφορά τη μεταποίηση, γιατί παίρνουμε την άμμο, ένα φυσικό υλικό, μας το δίνει η φύση. Τη σαφώνια, θα έλεγα. Και το μεταλλάσσουμε σε κάτι άλλο. Το λιώνουμε και το μεταλλάσσουμε σε κάτι άλλο. Το ενώνουμε, το ενοποιούμε με άλλα υλικά, με άλλα κρύσταλλα, με πολύτιμους λίθους, βγαίνουν εξαιρετικά πράγματα, μπορούν να γίνουν μοναδικά πράγματα και γίνονται. Οπότε η μεταποίηση αφορά τους δήμους, δεν πάβει όμως, πριν πάω όμως αυτό, η μεταποίηση αφορά όλες τις ηλικίες να κληθούν από τα δημοτικά τους κέντρα, τα κέντρα απασχόλησης, να μάθουν τέχνες σαν την μυαλουργία, να μεταλαμπαδευτεί αυτή η γνώση, να διαιωνιστεί. Αφορά όλες τις ηλικίες, αφορά και την τρίτη ηλικία. Και πέρα από αυτό, θα είναι όχι μάθημα επιλογής, θα υπάρχει ούτως ή άλλως στα σχολεία, στα όχι εκπαιδευτήρια, διαπαιδαγωγητήρια. Θα είναι στο μάθημα των καλλιτεχνικών, θα είναι μάθημα επιλογής για όποιον το επιλέξει. Είναι επαγγελματικό προσανατολισμό. Επαγγελματικός προσανατολισμός με υψηλά έσοδα, ως αποδοχές αυτής της απασχόλησης. Και ένα επάγγελμα στην τελική που θα περιέχει μια πραγματικά όμορφη τέχνη. Ναι. Με πλήρη κάλυψη από το κράτος, χωρίς οικονομικό ταβάνι, πλαφόν, στα υλικά, στις υποδομές, στην επιστημονική του κάλυψη αυτού, στην επιστημονική κάλυψη αυτού, με τεχνολογικό εξοπλισμό, με σύγχρονες μονάδες, καμένια, εργαλεία, τα πάντα. Ωραία, και πάνω σε αυτό το σημείο. Και από ό,τι άλλο η Ελλάδα βρεχεί από υλικά, από πολύτιμους λίθους, άμμο. Ορυκτά γενικότερα. Θα ήθελα όμως να μας πείτε σε αυτό το σημείο να φέρεστε συνεχώς για κεφάλαια αναπτυξιακά που θα είναι άφθονα. Θέλω να μας πείτε λοιπόν από πού προέρχονται αυτά τα κεφάλαια. Αυτά τα κεφάλαια προέρχονται από ξεκάθαρα από ένα χαρτοφυλάκιο της Ελλήνων Συνέλευσης και του Αρτέμις Χώρα, του εκλεγμένου μας Πρόεδρου. Είναι ήδη σε αναμονή 149.000 έργα σε δήμους και σε όλη την Ελλάδα. Περιμένουμε την ένωσή μας, όλοι σαν μια γροθιά οι Έλληνες, να πάρουμε τα ίνια της χώρας στα χέρια μας, ώστε να μπουν σε εφαρμογή αυτά τα έργα σε όλους τους δήμους, όπως είπα, χωριά, κομοπόλεις, αλλά και στον απόδημο ελληνισμό, όπου υπάρχουν ελληνικές κοινότητες σε όλο τον πλανήτη, με έργα που αφορούν ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα, είτε με δόμηση σχολείων, νοσοκομείων, γεφύρια, δρόμους, στέγη σε συνανθρώπους μας οι οποίοι τα έχουν ανάγκη, αλλά και στη νεολαία η οποία πρέπει να στεγάσει την περίοδο των σπουδών του. Και τα όνειρά της. Των σπουδών της και όχι, μετά υπάρχει άλλο πλάνο. Μετά το ενχώρο προϊόν, το ΑΕΠ, δεν μπορώ να σας πω δηλαδή ο μισθός σας στην Ελλήνων πολιτεία σε τι ύψη θα κυμαίνεται, γιατί θα αναδιαμορφωθεί, θα διακυμανθεί κατάλληλα και το ΑΕΠ, το Εθνικό Καθαριστό Προϊόν. Δηλαδή τα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ δεν θα είναι όπως τα γνωρίζουμε σήμερα. Ίσως μιλάμε για νέα μορφή νομίσματος, για άλλο νόμισμα. Οπότε με το 50% του μισθού μας θα μπορούμε να διαβιούμε άνετα και με το άλλο μισό του μισθού μας να κάνουμε ό,τι θέλουμε, να το ρίξουμε στην επιχείρησή μας, να ταξιδεύουμε το μισό χρόνο του έτους,
και παραπάνω ή ό,τι άλλο θέλουμε. Να βιώσουμε με λίγα λόγια για να ξεφύγουμε να γνωρίσουμε αυτό τον πλανήτη επιτέλους. Κύριε Κυριακόπουλε, φτάσαμε μάλλον σε άλλο ένα τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Επιφυλασσόμαστε και για μια επόμενη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βρέθηκα εδώ σήμερα μαζί μας. Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Χατζόπουλε, και την εκπομπή Διαδράσεις και δύναμη φως σε όλους. Φίλες και φίλοι, άλλη μια εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Από τον Νίκο Χατζόπουλο και την εκπομπή Διαδράσεις, καλό σας βράδυ.